Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression. Είμαι η Αστερία Σταματάκη και ακούτε το 21ο επεισόδιο του podcast Health Bites. Ένα podcast το οποίο πραγματεύεται θέματα υγείας, διατροφής και ευζήν. Σήμερα λοιπόν έχω την χαρά και την τιμή να έχω εδώ στο στούντιο έναν εξαιρετικό συνάδελφο και έναν φίλο. Και πραγματικά χαίρομαι γι' αυτό, τον Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος είναι διαιτολόγος, διατροφολόγος και προϊστάμενος του τμήματος διατροφής του Ευαγγελισμού. Δημήτρη, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα, Αστερία. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Τελευταία φορά σε είχα δει στη Βουδαπέστη. Ήταν λίγο πιο ωραίο το περιβάλλον από ότι είναι εδώ πέρα στο κλειστό χώρο του στούντιο, αλλά νομίζω ότι η συζήτησή μας θα είναι ακόμα πιο επικοδομητική. Να πω επίσης ότι τον Δημήτρη ψάχνω ένα πάρα πολύ καιρό για να τον βρω και να τον φέρω εδώ. Γιατί είναι ένας συνάδελφος ο οποίος πραγματικά τον εκτιμώ πάρα πολύ και σήμερα θέλω να μιλήσουμε για μια διατροφή, ένα διατροφικό σχήμα το οποίο τα τελευταία χρόνια ακούγεται πάρα πολύ και αυτό έχει να κάνει με τη διαλυματική, αυτό που λέμε διαλυματική νηστεία. Και είναι αλήθεια ότι κατά καιρούς διάφορα διατροφικά σχήματα παίρνουν το φως της δημοσιότητας. Βέβαια, το μεγαλύτερο ποσοστό για το οποίο γίνονται γνωστά είναι έχει να κάνει με την απώλεια βάρους. Δηλαδή, βρήκαμε το διατροφικό σχήμα που θα χάσετε σίγουρα κιλά και θα τα διατηρήσετε κτλ. Έτσι έγινε γνωστό και μιλάμε λοιπόν για τη διαλυματική νηστεία, αλλά να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό. Τι είναι η διαλυματική νηστεία, Δημήτρη? Αστερία, καταρχήν θα συμφωνήσω μαζί σου υπό την έννοια ότι ο καθένας προσπαθεί έτσι από τους επιστήμονες υγείας αρχικά να πλασάρει ένα διαφορετικό μοντέλο. Γιατί όπως ξέρεις καλύτερα από εμένα τα καινοτόμα πράγματα είναι αυτά τα οποία πουλάνε. Από τον κόσμο όσον αφορά την απήχηση, επειδή περισσότεροι από τους συνανθρώπους μας έχουν δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να χάσουν βάρος, να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους και συνήθως δεν τα καταφέρνουν, αυτό δημιουργεί την προσδοκία ότι κάτι νέο θα είναι και πιο αποδοτικό. Οπότε εδώ και μια δεκαετία περίπου θα έλεγα ότι έχει μπει αυτή η έννοια του intermittent fasting, όπως είναι στα αγγλικά, να το πάμε στα ελληνικά, είναι ο όρος διαλυματική δίαιτα και όχι τόσο διαλυματική νηστεία, που είναι ένα διατροφικό μοντέλο στο οποίο η διαφορά του σε σχέση με τα συνήθη είναι ότι την κατανάλωση τροφής την διαδέχονται κάποιες περίοδοι νηστείας. Οπότε τι πλεονέκτημα έχουμε? Αυτό το οποίο έχουμε πλεονέκτημα είναι ότι δεν πηγαίνουμε κλασικά στο γραφείο του διαιτολόγου να σταθούμε απέναντι, να του βγάλουμε τα ισόψυχά μας και να αρχίσει να μας λέει από σήμερα σταματάς να τρως κρεμμύδι, σταματάς να τρως κέτσαπ, να τρως μουστάρδα, το ένα το άλλο, κάτι το οποίο μας περιορίζει. Έχουμε πολύ μεγαλύτερη ελευθερία, αλλά για κάποια διαστήματα, ανάλογα με το σχήμα το οποίο θα ακολουθήσουμε, αποφεύγουμε την κατανάλωση τροφής. Ποια είναι τα πιο συχνά σχήματα τα οποία ακολουθούμε? Υπάρχουν, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον μέχρι σήμερα, υπάρχουν τα 4 βασικά είδη της διαλυματικής νηστείας. Το ένα είναι, θα λέω πρώτα τους αγγλικούς όρους για να μην γίνει καμία παρεξήγηση, το alternate day fasting, το οποίο είναι εναλλακτική ημερήσια νηστεία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε το λεγόμενο on-off, δηλαδή μια μέρα τρώμε, μια μέρα δεν τρώμε. Στην πράξη αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι μια μέρα καταναλώνουμε τροφή κατά βούληση ελεύθερα και την επόμενη μέρα, σύμφωνα τουλάχιστον με τους περισσότερους ορισμούς, τρώμε περίπου το 25%, μάλλον λιγότερο από το 25% των απαιτήσεών μας. Και αυτό το κάνουμε μέρα παραμέρα. Αυτό είναι το πρώτο μοντέλο, το οποίο δεν νομίζω ότι είναι το πιο συνηθισμένο. Το πιο συνηθισμένο νομίζω ότι είναι η λεγόμενη τροποποιημένη νηστεία, στην οποία κάποιος ουσιαστικά κάνει αυτό το οποίο είπαμε, το πρώτο μοντέλο, αλλά δεν τρώει καθόλου φαγητό, πίνει μόνο υγρά, δηλαδή ροφήματα, καφέ, τσάι. Υπάρχει μετά το σύστημα 5-2, το οποίο για τους ποδοσφαιρόφιλους ακούγεται κάπως, ας πούμε, έτσι, κατανομή των επιθετικών, των χαφ και των αμυντικών. Στην πράξη είναι ότι για 5 μέρες τρώμε σχετικά ελεύθερα και στις υπόλοιπες 2 μέρες περιορίζουμε τις θερμίδες στις περίπου 500 ανά ημέρα. Και μετά υπάρχουν οι δύο βασικές κατηγοριοποιήσεις, που είναι η χρονικά περιορισμένη νηστεία, δηλαδή υπάρχει μέθοδος 16-8 ή 14-10. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι μαθηματικός για να την εφαρμόσει. Πρακτικά
Αρχικά στη μέθοδο 16-8 μπορείς να φας μόνο 8 ώρες μέσα στη μέρα και ακολουθείς νηστεία τις υπόλοιπες 16 ώρες. Και υπάρχει η μέθοδος 14-10, στην οποία μπορείς να φας 10 ώρες την ημέρα και τις υπόλοιπες 14 δεν τρως. Τώρα, για να μην κουράζουμε και τους ακροατές, για να πούμε ότι μια μέρα κάποιος νηστεύει, γίνεται το λεγόμενο fasting, θα πρέπει να μείνει τουλάχιστον 14 ώρες χωρίς πρόληψη φαγητού ή γενικώς κάτι το οποίο να μας δίνει οι θερμίδες. Αν κάποιος ξεπερνάει αυτό το όριο, ουσιαστικά εντάσσεται σε μία από αυτές τις ομάδες τις οποίες αναφέραμε. Άρα, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι σαφώς κάποιους ανθρώπους τους εξυπηρετεί αυτό, δηλαδή και εμείς από το γραφείο ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπορεί να σου πούνε το πρώτο γεύμα της ημέρας μπορεί να είναι 12 ή 1 η ώρα, σαφώς εξυπηρετεί. Αλλά αυτό φαντάζομαι εξυπηρετεί περισσότερο είναι τα κενά που μπορείς να φας ό,τι θες. Βέβαια, να πω την αλήθεια, δεν ξέρω κατά πόσον εξυπηρετεί τους υπόλοιπους στο γραφείο, γιατί έχει περάσει όλη η βραδιά νηστεία και το πρωί νηστεία. Νομίζω ότι τα νεύρα μας συνήθως δεν είναι σε καλή κατάσταση, αλλά είναι κάτι το οποίο το χειριζόμαστε με τον καιρό και το μαθαίνουμε την εμπειρία μας. Οι μελέτες λοιπόν τι δείχνουν? Δείχνουν ότι αυτά τα διατροφικά σχήματα έχουν αποτέλεσμα στην απώλεια βάρους. Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό και το δεύτερο ερώτημα είναι αν αυτή η απώλεια βάρους υπερτερεί στην κλασική μέθοδο που απλά μειώνουμε την ενέργεια της τροφής. Νομίζω ότι είναι η βασική ερώτηση και η κυρία ερώτηση η οποία αφορά τους ανθρώπους και σε ευχαριστώ πολύ που μου την κάνεις. Είναι αλήθεια ότι στην αρχή υπήρχαν κάποιες ενδείξεις κυρίως από πειραματικά μοντέλα ζώων ότι αυτές οι προσεγγίσεις θα μας βοηθούσαν όσον αφορά την διαχείριση του σωματικού βάρους. Μέχρι που το 2022 νομίζω δημοσιεύτηκε μια πολύ μεγάλη μελέτη σε ένα από τα καλά περιοδικά της ιατρικής, το New England Journal of Medicine. 136 Κινέζοι συμμετείχανε. Αυτό το οποίο μας έδειξε η μελέτη, για να μην μακρηγορώ, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες οι συμμετέχοντες, αυτοί οι οποίοι κάναν νηστεία διαλυματική και οι υπόλοιποι οι οποίοι τρώγαν απλά μια δίαιτα χαμηλών θερμίδων. Τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια. Οπότε αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι η διαλυματική δίαιτα έχει ακριβώς την ίδια αποτελεσματικότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες διατροφικές προσεγγίσεις. Οπότε όσον αφορά τα αποτελέσματα, είτε αυτά έχουν να κάνουν σχέση με μείωση του βάρους, είτε με μείωση του λίπους, είτε με διατήρηση της μυϊκής μάζας, φαίνεται τα αποτελέσματα να είναι παρόμοια. Υπήρχαν κάποιες αρχικές ενδείξεις ότι πιθανότατα μπορεί να έχει λίγο καλύτερη αποτελεσματικότητα και οι ερευνητές είχαν μπει στη διαδικασία του να ψάχνουμε μηχανισμούς. Νομίζω όμως, Αστερία, επειδή είσαι πολύ πιο ειδική σε αυτό το κομμάτι, αυτό το οποίο ξέρουμε όσον αφορά τη σχέση των διαιτώμενων με την απώλεια του σωματικού βάρους, ο βασικός παράγοντας ο οποίος καθορίζει την αποτελεσματικότητα είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε συμμόρφωση. Και μου αρέσει πολύ γιατί είπες πιο πριν ότι θα πρέπει να προσαρμόζουμε τις οδηγίες τις οποίες δίνουμε στο καθημερινό πρόγραμμα ενός εργαζομένου, ενός κανονικού ανθρώπου. Αν κατορθώσουμε αυτό το οποίο θα φτιάξουμε ο απέναντί μας, ο πελάτης, ο ασθενής, ο συνάνθρωπός μας να έχει καλή συμμόρφωση, νομίζω ότι είναι το κλειδί για την επιτυχία. Στην ουσία λέμε ότι το ενεργειακό, η ενεργειακή πρόσληψη είναι αυτή που μας αφορά. Γιατί το λέω αυτό, δεν υπάρχουν, εκεί είπες βέβαια ότι έχουν μελετηθεί διάφοροι μηχανισμοί, δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός άλλος που να ενεργοποιεί κάποιο συγκεκριμένο μονοπάτι, δεν γνωρίζω τι, που να βοηθάει εκείνος που κάνουν αυτές τις νηστείες. Γιατί υπάρχουν κάποιες μελέτες που δείχνουν ότι η νηστεία σαν νηστεία, όχι σε αυτά τα πρωτόκολλα βέβαια, ότι έχει κάποια ευεργετικά ωφέλη στον ανθρώπινο οργανισμό. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η νηστεία μαζί με προσευχή σύμφωνα με το Ευαγγέλιο έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Αλλά όσον αφορά την νηστεία αυτή καθεαυτή, αυτό το οποίο γίνεται, για να μην μπούμε τώρα σε πολύπλοκους μεταβολικούς μηχανισμούς και θυμώσουν και οι ακροατές μας αλλά και οι υπόλοιποι διαιτολόγοι τους θυμίσουν τη βιοχημεία στην οποία κανείς από εμάς δεν ήταν καλός. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι όταν αρχίζουμε και νηστεύουμε, μάλλον μετά από 6-8 ώρες, στις οποίες δεν έχουμε παρέχει τροφή στον οργανισμό, μειώνονται τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, το οποίο είναι το κύριο καύσιμο το οποίο χρησιμοποιούμε, και αρχίζει και αυξάνεται μια άλλη κατηγορία ουσιών τα οποία ονομάζεται κετονικά σώματα, τα οποία προκαλούν κάποιες αλλαγές οι οποίες έχουν να κάνουν σχέση με τις ορμόνες, με την ινσουλίνη, με τη γλυκαγόνη. Όλο αυτό δημιουργεί θεωρητικό σε ένα πιο ευεργετικό περιβάλλον για το άτομο, ώστε να μπορέσει να χάσει λίπος, ώστε να μπορέσει να χάσει περισσότερο βάρος. Όλα αυτά όμως είναι στη θεωρία. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη και ακόμα προσπαθούν να γίνουν μελέτες οι οποίες να συσχετίζουν την διαλείπουσα ή διαλυματική νηστεία ή δίαιτα με το λεγόμενο φαινόμενο της αυτοφαγίας.
Τι είναι η αυτοφαγία? Η αυτοφαγία είναι ένας μηχανισμός μέσω του οποίου το κύτταρο προσπαθεί και διώχνει καταστρεπτικές ουσίες ή μη επιθυμητές ουσίες, όπως κάποια οργανίδια, όπως μυτοχόνδρια, σαν να λέμε ότι κάνει μια διαδικασία κάθαρσης. Και αυτός ο οποίος έτσι μπήκε πολύ βαθιά στα μονοπάτια της αυτοφαγίας, πήρε και το Νόμπελ το 2016, πιστέψαμε ότι εφόσον η διαδικασία της νηστείας, επειδή στερούμε από το κύτταρο τα θρεπτικά συστατικά, ενεργοποιεί τη διαδικασία της αυτοφαγίας, ότι αυτό θα μας λύσει τα προβλήματα, ότι θα γίνουμε πιο υγιείς. Mm-hmm. Δεν φαίνεται να ισχύει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν δηλαδή υποθετικοί μηχανισμοί. Όλο αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει θεωρητικώς και στη μείωση της γύρανσης και στην καλή υγεία. Δεν φαίνεται να ισχύει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον από μελέτες οι οποίες έχουν γίνει σε ανθρώπους. Mm-hmm. Και στο σημείο αυτό, παρόλο που είμαι διαιτολόγος, δεν είμαι ούτε βιοχημικός ούτε κάποιος άλλος επιστήμονας υγείας, να θυμίσω το φαινόμενο της αυτοφαγίας μπορεί να έχει και καλές επιδράσεις, μπορεί να έχει και κακές επιδράσεις. Όπως γίνεται σε όλα τα κύτταρα στο σώμα μας και σε όλες τις διεργασίες, υπάρχουν επιδράσεις θετικές και επιδράσεις αρνητικές. Δεν σημαίνει ότι αν ενεργοποιήσεις μια διαδικασία, γιατί παλιότερα θέλουμε να φτιάξουμε και φάρμακα τα οποία να ενεργοποιούν την αυτοφαγία, ότι οπωσδήποτε θα κάνεις καλό στο ανθρώπινο σώμα. Γνωρίζουμε το ανθρώπινο σώμα ότι είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Ναι. Τέλεια. Οπότε, να κάνω εγώ μια σύνοψη. Στην ουσία, αυτό που μας λες είναι ότι οι διατροφές αυτές λειτουργούν γιατί μειώνουμε την ενέργεια, μειώνουμε τις θερμίδες κτλ. Και δεν υπάρχει, τουλάχιστον από αυτά που ξέρουμε, κάποιος άλλος μηχανισμός που να εμπλέκεται. Παρ' όλα αυτά, οι διαιτολόγοι δεν πρέπει να είμαστε δογματικοί. Το λέω αυτό μετά από πάρα πολλά χρόνια στο επάγγελμα. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να λέμε, ας πούμε, ότι πρέπει να κάνουμε πολλά και συχνά και μικρά γεύματα και τα λοιπά, και κάποιοι διαιτώμενοι μπορεί να αντιδρούν και τα λοιπά. Εγώ, τέλος πάντων, μετά από τόσα χρόνια, θα μου πεις και ποια είναι η δική σου θέση σε αυτό. Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος, αν πρέπει να χάσει κιλά, με μια σωστή διατροφή βέβαια, δηλαδή να έχουμε αυτό το διατροφικό, το παράθυρο, το χρονικό παράθυρο στη διατροφή, αλλά να τρώμε και σωστά, όχι ότι επειδή θα πρέπει 8 ώρες ή 10 ώρες να τρώω ό,τι να είναι. Οπότε θεωρώ ότι θα ήταν καλό αν ένας άνθρωπος μπορεί να συμμορφωθεί, αυτό που είπες πριν, ότι μπορεί να συμμορφωθεί σε αυτό με καλές επιλογές, δεν θα πρέπει να είμαστε αρνητικοί. Ποια είναι η άποψή σου εσένα σε αυτό? Και θα ήθελα να μου πεις αν υπάρχουν και αρνητικά σε αυτό το κομμάτι, στη διαλυματική νηστεία. Η δική μου άποψη συμβαδίζει με τη δική σου. Παρόλο που πολλές φορές αυτές τις απόψεις μπορεί να μην τις βρούμε γραμμένες στα papers, σε όλα αυτά τα οποία θέλουμε να διαβάζουμε στα βιβλία, είναι όμως απόσταγμα της εμπειρίας και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Η δική μου η άποψη είναι πως αν κάποιον κατορθώσουμε και βρούμε όσον αφορά το κομμάτι της διαχείρισης του βάρους, τι είναι αυτό το οποίο τον βολεύει, νομίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τον ακούσουμε, γιατί κάπου εκεί πέρα επισέρχεται και ο παράγοντας ο οποίος αναφέραμε πιο πριν, ο οποίος είναι η συμμόρφωση. Τι να το κάνω, να δώσω την καλύτερη δίαιτα με 6-7 γεύματα, την καλύτερη δίαιτα κατά τη δική μου άποψη, έτσι, τη μεσογειακού τύπου δίαιτας με πάρα πολλά φρούτα, πάρα πολλά λαχανικά, σε κάποιον ο οποίος σου λέει ότι από το πρωί εγώ μέχρι το βράδυ δουλεύω και δεν με βολεύει να κάνω κάτι από όλα αυτά. Οπότε θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου και στο κομμάτι της διαχείρισης του σωματικού βάρους συμφωνώ απόλυτα ότι δεν πρέπει να είμαστε δογματικοί. Ένα πράγμα όμως το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι πολλές φορές στοχεύουμε λάθος μόνο στις διατροφικές συνήθειες, ενώ νομίζω ότι ξέρεις πολύ καλύτερα ότι παίζουν ρόλο και άλλοι παράγοντες. Mm-hmm. Ο ύπνος, ο οποίος είναι ένα πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας. Έτσι, το στρες, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας. Η ύπαρξη άλλων συρρωτήτων. Έχει δηλαδή κάποιος, ξέρω εγώ, ζαχαρόδι, διαβήτη. Έχει μια καρδιοπάθεια. Έχει χρόνια προφατική πνευμονοπάθεια. Και ένα πολύ σημαντικό πράγμα στην διαλυματική νηστεία, το οποίο το ξεχνάμε δυστυχώς οι περισσότεροι, είναι ότι ναι μεν αφήνουμε ελεύθερη την κατανάλωση τροφίμων, αλλά είναι πάρα πολύ λογικό όταν σε κάποιον αφήνεις ελεύθερη την κατανάλωση τροφίμων και δεν του δίνεις κάποιον οδηγό να πηγαίνεις σε ανθυγιεινές επιλογές, γιατί ξέρεις καλύτερα από εμένα, Αστερία, ότι μετά υπάρχουν και λεγόμενες καθαρτήριες σκέψεις. Δηλαδή σου λέει κάποιος ότι αν εγώ 2 μέρες δεν φάω τίποτα, το σώμα μου θα καθαρίσει, θα αποτοξινωθεί, οπότε τις υπόλοιπες 5 μέρες μπορώ να φάω πίτσα, να φάω σουβλάκι, να φάω μπέργκερ, να φάω οτιδήποτε. Και αυτή είναι μια λάθος νοοτροπία, την οποία δεν θέλουμε να την έχουν οι άνθρωποι με τους οποίους αναστρεφόμαστε. Οπότε δίνουμε τη συμβουλή ότι αν κάποιος αποφασίσει τέλος πάντων να ακολουθήσει ενός τέτοιου τύπου διατροφή, ότι καλό θα ήταν έτσι αλλιώς να πάρει να εκπαιδευτεί τέλος πάντων από έναν ειδικό πώς θα πρέπει να τρώει, ακόμα και εκείνες τις μέρες που έχει το περιθώριο. Και να πω και κάτι, επειδή έτσι τόσα χρόνια εμπειρία στο απόσταγμα, η Αστερία γελάει απέναντι. Δυστυχώς πρέπει να μάθουμε να τρώμε λίγο. Όσες και εναλλακτικές να προσπαθούμε να βρούμε, να φάμε πολύ, μετά να μην τρώμε, το λίγο φαγητό
τις περισσότερες φορές είναι ευεργετικό. Ξέρεις, Αστερία, ότι υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες οι οποίες προσπαθούν να συσχετίσουν τις διατροφικές συνήθειες ή την νηστεία με τη μακροημέρευση, ναι, με τη γύρανση, με το ότι θα ζήσουμε πάρα πολλά χρόνια. Στις μύγες έχουν καταφέρει το. Ορίστε. Στις μύγες, λέω για παράδειγμα. Στις μύγες, πειραματόζω. Στις μύγες το έχουν βρει, αλλά νομίζω ότι οι μύγες έχουν σύντομο χρόνο ζωής. Ειδικά το καλοκαίρι με τις μυγοσκοτώστες έχουν ακόμα μικρότερο. Σε πειραματικά μοντέλα όπως είναι ποντίκια. Τα οποία ζουν 5 χρόνια, αν δεν τα συναντήσει κάποια γάτα. Είχα καλέσει τον Παπαντώνη, τον καθηγητή του Παπαντώνη, είχαμε μιλήσει γι' αυτό και μας είπε και αυτός εκεί που κατάληξαμε, και δεν μπορούμε να δούμε μελέτες ανθρώπους κτλ. Σαφώς για πολλούς λόγους. Είναι αυτό που λες δηλαδή τώρα, ότι πρέπει να τρώμε να μειώσουμε λίγο την ποσότητα της τροφής. Και ειδικά, εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, επειδή τώρα τους ανθρώπους, ειδικά στις ανεπτυγμένες κοινωνίες, αρχίζουν και τους ενδιαφέρουν νοσήματα τα οποία δεν τα αντιμετωπίζαμε πριν κάποιες δεκαετίες, όπως είναι τα νοσήματα τα νευροεκφυλιστικά, δηλαδή η άνοια, το Πάρκινσον, το Αλσχάιμερ, τα οποία όλα έχουν να κάνουν σχέση με την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης, επειδή ζούμε πολύ περισσότερο. Έχουμε πολύ ισχυρά δεδομένα από μελέτες, είτε όσον αφορά τη μεσογειακή δίαιτα, είτε όσον αφορά την ποσότητα τροφής, τα οποία μας δείχνουν ότι η μειωμένη παροχή θερμίδων έχει πολύ καλή επίδραση στην υγεία των νευρώνων. Οπότε, με μία πρόταση, αν θέλαμε να καταλήξουμε, είναι ποιότητα και ποσότητα διατροφής. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σημαντικό σε σχέση με τη χρονική διάρκεια, με τη χρονική στιγμή λήψης των γευμάτων. Επίσης, να σημειώσουμε και κάτι άλλο, ότι όλα αυτά τα διατροφικά σχήματα είναι και επικίνδυνο να ακολουθηθούν από ανθρώπους που έχουν κάποιες διατροφικές διαταραχές ή υπάρχει τέτοιο υπόβαθρο. Γιατί τους εντείνουμε την κατάσταση. Σε αυτό είναι ένα κομμάτι στο οποίο νομίζω ότι είσαι πολύ πιο ειδική. Εγώ δεν έχω ιδιαίτερη άποψη. Ένα πράγμα το οποίο όμως βλέπω ότι λανθασμένα γίνεται, που είναι ένα άλλο κομμάτι της ειδικότητάς σου, έχει να κάνει σχέση με τα νοσήματα του εντέρου. Ναι. Στα νοσήματα του εντέρου γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η τροφή, πέρα τον άλλο το ρόλο της, επειδή δράκει ως αντιγόνο, πολλές φορές διεγείρει νοσολογικές αποκρίσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν σχέση με τη συμπτωματολογία, είτε αυτό είναι το σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου, είτε είναι τα φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, είτε είναι η αλλαγή της κινητικότητας του εντέρου. Οπότε λανθασμένα πολλές φορές, όταν δεν θα φάει κάποιος κάτι, αρχίζει και πιστεύει ότι βρήκε τη λύση στο πρόβλημά του. Και έτσι ευδοκιμούν ειδικότητες όπως μπορεί να είναι οι νηστιολόγοι ή άλλοι οι οποίοι δεν δίνουν καθόλου φαγητό και πιστεύουν ότι θεραπεύσαμε τα προβλήματά μας. Ποτέ όμως η μη παροχή τροφής δεν είναι λύση. Είναι αυτό το οποίο μου έλεγε πολλές φορές ο πατέρας μου όταν ήμουν μικρός για τον λεγόμενο γάιδαρο του Χότζα, που λέει ότι μόλις τον έμαθα να μην τρώει, τώρα μου πέθανε. Τέλεια. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Όσον αφορά την διαλυματική νηστεία, διαλυματική δίαιτα και το ρόλο της σε διάφορα νοσήματα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που δείχνουν, ας πούμε, για το διαβήτη τύπου 2 ή ακόμα και για περιπτώσεις ανθρώπων με νεοπλασίες ή ακόμα και περιπτώσεις με ανθρώπων που κάνουν χημειοθεραπεία, που έχουν εφαρμοστεί εκεί κάποια διατροφικά πρωτόκολλα. Βέβαια είναι λίγο διαφορετικά από αυτά που κάνει κάποιος για να ακολουθήσει, τέλος πάντων, ένα πρόγραμμα απώλειας βάρους. Οπότε εκεί έχουμε κάποια δεδομένα. Θεωρητικό στο διαβήτη είναι οι περισσότερες μελέτες οι οποίες έχουν γίνει και μάλιστα δημοσιεύτηκε νομίζω πέρσι μια πολύ ωραία μετα-ανάλυση, η οποία μάζεψε όλες τις δοκιμές οι οποίες έχουν γίνει. Δεν δείχνει κάποια ιδιαίτερη διαφορά όσον αφορά την διαχείριση των διαβητικών ασθενών σε επίπεδο γλύκος ζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης, μέσα επίπεδα γλυκόζης στο πλάσμα. Οπότε αυτό το οποίο ονομάζουμε επιστημονικά τα κύρια καταληκτικά σημεία, δηλαδή το αν τελικά θα κάνουμε καλό ή όχι στον ασθενή, σε διαβητικούς ασθενείς δεν φαίνεται να ισχύει. Και μάλιστα ειδικά σε ασθενείς που έχουν διαβήτη, είναι πάρα πολύ σημαντική, δεν μιλάω για τον γενικό πληθυσμό, η λήψη ενός κανονικού, ενός τακτικού διατροφικού πλάνου. Δηλαδή το πρωινό μπορεί σε έναν κανονικό άνθρωπο, μάλλον σε έναν υγιή άνθρωπο, να μην είναι σημαντικό. Σε ένα διαβητικό ασθενή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, στον καρκίνο υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα ότι θεωρητικώς η μη λήψη τροφής θα στερούσε από τα καρκινικά κύτταρα τη βασική πηγή ενέργειας, οπότε αυτό θα σταματούσε την ανάπτυξη του όγκου. Είναι μια πάρα πολύ έξυπνη ιδέα. Σταματάει και η ανάπτυξη των υγιών κυττάρων, οπότε συνήθως ο ασθενής συναντάει μια ώρα νωρίτερα τον δημιουργό του. Για να μιλήσω όμως λίγο πιο σοβαρά, σε δύο κατηγορίες
ογκολογικών ασθενών σε ασθενείς οι οποίοι έχουν γλιοβλάστομα, δηλαδή έχουν καρκίνους του κεντρικού νευρικού συστήματος. Φαίνεται ότι αυτή η διαδικασία, πιθανότητα μέσω της κετογένεσης, είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Έτσι το κρατάμε αυτό. Και το δεύτερο, όσο και σας φαίνεται παράξενο, υπάρχουν πολλές μελέτες οι οποίες τρέχουν με ογκολογικούς ασθενείς οι οποίοι κάνουν χημειοθεραπεία και στους οποίους φαίνεται ότι η εφαρμογή αυτού του είδους των διαιτών μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τα συμβατικά διατροφικά πρωτόκολλα. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και όσον αφορά την ανοχή στη δίαιτα, γιατί γνωρίζει αστερία από την συναστροφή με τους ογκολογικούς ασθενείς ότι υπάρχουν ορισμένες ώρες της μέρας, ειδικά αυτοί οι οποίοι κάνουν χημειοθεραπεία, εκτός ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία, στους οποίους τα συμπτώματα, όπως μπορεί να είναι η ναυτία, όπως να είναι ο έμετος, μπορεί να είναι πιο έντονα. Οπότε ο περιορισμός του χρονικού πλαισίου στον οποίο σε κάποιον δίνουμε τροφή, σε ογκολογικό ασθενή ή χημειοθεραπεία, πιθανότατα μπορεί να είναι κάτι ευεργετικό. Ωραίο. Ελπιδοφόρο αυτό το αποτέλεσμα. Βέβαια, φαντάζομαι χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να καταλήξουμε κάπου όσον αφορά αυτό. Κλείνοντας, θέλω να μου πεις ποια θα ήταν η συμβουλή σου σε κάποιον που θέλει να χάσει βάρος. Και τώρα δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο που θέλει να χάσει 5-6 κιλά, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πραγματικό πρόβλημα. Όχι όσον αφορά τη διατροφή, γενικότερα καταλαβαίνεις. Είναι μια ερώτηση δύσκολη, στην οποία δυστυχώς η επιστημονική κοινότητα θεωρώ ότι δεν έχει την απάντηση ως τώρα. Εγώ αυτό το οποίο έχω να πω από τη μικρή μου εμπειρία δουλεύοντας στον χώρο της υγείας είναι ότι από κάποια όρια και πάνω τα οποία τα έχουν θέσει επιστημονικοί φορείς, να το πω ότι η πρώτη προτεραιότητα θα πρέπει κάποιος είναι να παρέμβει, να κάνει μάλλον παρεμβατικές μεθόδους. Και συνήθως αυτές είναι τα χειρουργεία για την παχυσαρκία. Γνωρίζουμε πως η καλύτερη δίαιτα του κόσμου, όσον αφορά την μακροχρόνια διατήρηση, είτε αυτή αφορά το 1 έτος ή τα 5 χρόνια, έχει πολύ χαμηλά ποσοστά διατηρησιμότητας. Δεν ξεπερνάει αυτό το 20%. Οπότε χρειαζόμαστε επεμβατικές μεθόδους, που για μένα είναι αποδεκτές, έχουν πολύ χαμηλό κίνδυνο πλέον, πολύ καλό προφίλ ασφάλειας. Η δεύτερη προσέγγιση, η οποία αφορά τη φαρμακευτική αντιμετώπιση για την παχυσαρκία, ως μικρός και ταπεινός διαιτολόγος, μιλώντας από τις μελέτες οι οποίες υπάρχουν, θα έλεγα ότι μας δίνουν συγκρίσιμα αποτελέσματα σε σχέση με τις διατροφικές παρεμβάσεις. Υπάρχουν καινούργιες ουσίες, όπως είναι τα GLP-1, τα DPP-4, τα οποία θεωρητικώς χορηγούνται στους διαβητικούς ασθενείς και έχουν καλά αποτελέσματα στη μείωση σωματικού βάρους. Δεν είναι όμως τόσο μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα συνήθη διαιτητικά σχήματα. Οπότε νούμερο 1, παρεμβατικές μέθοδοι. Και νούμερο 2, αλλαγή του τρόπου ζωής. Και τώρα να πούμε και κάτι αφού τελειώνουμε. Είτε έτσι είτε αλλιώς, η μείωση του σωματικού βάρους βασίζεται στο ενεργειακό έλλειμμα. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν οι ακροατές. Το ενεργειακό έλλειμμα θα επιτευχθεί με δύο τρόπους. Ο ένας είναι δια της βίας, δηλαδή το λεγόμενο κόψε-ράψε, οπότε δεν χωράει άλλο, και αν φας παραπάνω θα έχεις και τις αντίστοιχες συνέπειες. Ο δεύτερος είναι ο λίγο πιο φιλελεύθερος τρόπος. Βρίσκεις ένα φυσιολογικό άνθρωπο σαν την αστερία, συνεννοείσαι μαζί του και προσπαθείς να χάσεις βάρος. Μάλιστα. Εγώ αυτό που θα ήθελα να προσθέσω κλείνοντας είναι που μας το είπες κατά τη διάρκεια του podcast ούτως ή άλλως, ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πόσο σημαντικό ρόλο σε όλα αυτά παίζει ο ψυχολογικός παράγοντας. Δηλαδή ακόμα και στις πιο επεμβατικές μεθόδους, όπως είναι τα βαριατρικά χειρουργεία ή στη διατροφή κτλ. Εγώ θεωρώ ότι, παρόλο που δεν είμαι διαιτολόγος, λέω αυτό που βλέπω, ότι ο ρόλος του ψυχολόγου ή κάποιες ψυχολογικής υποστήριξης είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και όχι μόνο στη ρύθμιση του σωματικού. Και όχι μόνο στη ρύθμιση. Σχεδόν για όλους μας είναι πάρα πολύ σημαντικός, αλλά τώρα μην βγάλουμε τα ισόψυχά μας. Γιατί το βλέπω και με ανθρώπους που έχουν χάσει και 100 κιλά και 80 κιλά. Χρειάζονται υποστήριξη. Και γι' αυτό, αστερία, χωρίς να θέτω σε κίνδυνο επαγγελματικά δικαιώματα άλλων ομάδων, θεωρώ όμως ότι ο διαιτολόγος θα πρέπει να είναι γνώστης γενικώς της ψυχολογίας, να είναι γνώστης των συμπεριφοριστικών τεχνικών και να μπορεί να βλέπει τον άλλον τον οποίον έχει απέναντί του ως μια ολότητα και ως έναν άνθρωπο στον οποίο δεν θα του πει μόνο κόψε το παστίτσιο ή κόψε τις πατάτες, θα προσπαθεί να το ταιριάξει με τον τρόπο ζωής του. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, που ήρθες. Και εγώ ευχαριστώ για την τιμή. Ελπίζω να σας δώσαμε να καταλάβετε τι ακριβώς είναι διαλυματική νηστεία και πώς μπορεί να μας βοηθήσει.
αν μπορεί να τους βοηθήσει όλους. Είμαι η Αστερία Σταματάκη, ακούσατε το podcast Health Bites. Να είστε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σας. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.